Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας, γιατί σήμερα είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Παίζαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες μεσοεπιθετικά, όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, με παίκτες προσωπικότητες. Μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, σε καλό γήπεδο, με κόσμο, που εδώ οι Κυριακές είναι πραγματικά δύσκολες. Οι παίκτες μας, μπορώ να πω ότι χωρίς να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι, προσπάθησαν πάρα πολύ και νομίζω ότι γενικά το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Και αυτό γιατί έβλεπα και στην αντίπαλη ομάδα και στη δικιά μας, η απόδοσή της πήγαινε ανάλογα με τα συναισθήματα του σκορ. Μείναμε πίσω, αντιδράσαμε. Βάλαμε ένα γκολ, συνεχίσαμε, είχαμε κάποια δόση τύχη στο δεύτερο γκολ, εκεί δεχτήκαμε πίεση, ισοφαριστήκαμε και στο τέλος έγινε ένα παιχνίδι ρουλέτα και εμείς βγήκαμε και ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πήραμε αυτό που δικαιούμασταν. Είναι όμως για μας θετικό αυτό το αποτέλεσμα, γιατί φεύγει από το πρόγραμμά μας μια ομάδα δύσκολη που εδώ μέσα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κερδίσει άλλη ομάδα. Με αυτή την έννοια, έχοντας παίξει σε αυτά τα τρία πρώτα μάτς και με τον Ιωνικό και με τον Ολυμπιακό Βόλου, ομάδες που έχουν πιστεύω τον ίδιο στόχο με εμάς, πλησιάζουμε πιο κοντά, αλλά θέλω να δώσω ένα μήνυμα και στην ομάδα μας. Είναι πολλά τα 10 παιχνίδια που μένουν. Είναι πολλά τα 10 παιχνίδια, γι' αυτό πρέπει να μείνουμε αφοσιωμένοι στις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά ακόμα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Κανείς δεν παίρνει τόσο νωρίς, κανείς δεν πετυχαίνει το στόχο του. Ειδικά σε αυτό το πρωτάθλημα που βλέπετε ότι μία ομάδα μπορεί να κάνει 3 νίκες συνεχόμενες ή να κάνει 3 ήττες και να έρθουν τα πάνω κάτω. Πραγματικά χάρηκαν οι φίλαθλοι και γκολ και αλλαγή συναισθημάτων. Νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι αντάξιος και την ποιότητα των παικτών. Πολύ καλοί παίκτες μέσα στο γήπεδο, δώσανε ό,τι είχαν. Καλή συνέχεια στον Ολυμπιακό Βόλου και συγκέντρωση στη δική μας ομάδα για την επίτευξη του στόχου. Η οπτική γωνία από τη θέση μου είναι μια από τις χειρότερες. Με την έννοια ότι... Από το διαιτητή. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ούτε τις φάσεις offside που διαμαρτυρήθηκε ο πάγκος του Ολυμπιακού Βόλου, ούτε δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Okay. Συμφωνώ σε όλα που είπε ο συνάδελφος. Μόνο σε ένα δεν συμφωνώ, για το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αν μια ομάδα πρέπει να κερδίσει, αυτή ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου βάσει ευκαιριών. Απέναντι σε μια ομάδα που και πριν το παιχνίδι το είπα, αλλά και τώρα, είναι δίκαιη από την πρώτη αγωνιστική. Έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο και εξακολουθεί και παίζει με καλό προπονητή, με καλούς παίχτες. Και νομίζω ότι μια ομάδα είναι από την πρώτη αγωνιστική πρώτη, νομίζω από ό,τι άλλο πρέπει να τη δίνει σεβασμό. Έτσι, γενικά. Επειδή ρωτήσατε τον συνάδελφό μου για το πέναλτι, θα σας πω, επειδή εγώ πριν μιλήσω ποτέ, γιατί πάντα μιλάω με ανθρώπους δικούς μου, γιατί το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό, ήταν πέναλτι. Εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε για το πέναλτι. Διαμαρτυρόμαστε για όλο το παιχνίδι. Άμα δει κάποιος το παιχνίδι, θα καταλάβει. Και για τα offside που πριν γίνει το πέναλτι. Αν το χάσει ο Κουσιανικούλης με άλλα δύο παιδιά που βγαίνουν μόνοι τους, δεν θα γίνει το 2-0. Και αυτομάτως γίνεται η φάση του πέναλτι και γίνεται 1-1. Για το παιχνίδι ήταν φανταστικό, ήταν πάρα πολύ καλό. Δυστυχώς δεχτήκαμε ένα γκολ στο 46 με το πέναλτι. Στο 47 που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, γίνεται αυτή η φάση με το αυτογκολ. Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο αυτό. Αυτό όμως που δεν συμβαίνει πολλές φορές όταν παίζεις και με τέτοιες ομάδες, είναι να δείξεις χαρακτήρα. Εμείς δείξαμε πραγματικά χαρακτήρα, ρισκάραμε, ισοβαρίσαμε και θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλο ένα γκολ. Δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορώ να μην πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος ούτε από τους ποδοσφαιριστές ούτε από τον κόσμο. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι σε πολλά παιχνίδια δηλαδή, που δεν έχουμε πάρει τη νίκη, είναι ότι κάτι εκεί στις λεπτομέρειες. Εντάξει, μένει η διαιτησία, αλλά και στις λεπτομέρειες. Εμείς σήμερα σχεδόν πετύχαμε 4 γκολ και ήρθαμε 2-2. Δεν έχω παράπονο από κανένα παιδί. Προσπαθούμε. Κοιτάμε μπροστά. Έχει 10 παιχνίδια ακόμα. Θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε στο τέλος. Συγχαρητήρια στην ομάδα των Τρικάλων και για το καλό παιχνίδι της. Πιστεύω ότι δεν είναι ευχαριστημένοι πάρα πολύ, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσαν να παίξουν πιο καλά γιατί ήμασταν εμείς πάρα πολύ καλά. Πολλές φορές δεν μπορούσαν να παίξουν και εμείς καλύτερα σήμερα, ειδικά στο πρώτο μήκο που το παγώναν το παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που το παγώνει πάρα πολύ καλά. Και μην ξεχνάμε ότι έκανε και μεγάλη προσπάθεια την Τετάρτη στο κύπελο. Να το ξέρετε. Γιατί είναι ομάδες που είναι στην ίδια κατηγορία και είναι καλό να λέγονται αυτά. Θα μπορούσε να μπει και κεφαλιά στο τέλος και να έχουν πάρει την πρόκριση. Αν θέλετε την γνώμη μου, εγώ θα ήθελα να έχει γίνει.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Περάσαμε ωραίες στιγμές με τον Ολυμπιακό Βόλο. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπε και ο προπονητής μου, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και ποιοτική. Αντιδράσαμε όταν μείναμε πίσω στο σκορ. Προηγηθήκαμε. Αλλά λόγω συγκέντρωσης, πιστεύω εγώ, ότι δεν πήραμε το παιχνίδι σήμερα. Απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλο. Με κόσμο, με ένταση. Εμείς από πλευράς πρέπει να συνεχίσουμε για το στόχο που έχουμε βάλει από την αρχή. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό και δύσκολο. Το επόμενο μάτς είναι περί Τρίγλια. Θα πάμε να τα δώσουμε όλα για την νίκη. Είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα την προηγούμενη με το Διαγόρα και θα πάμε να κερδίσουμε. Και τέλος θέλω να δώσω περαστικά να πω για τον Βασίλη τον Μπέλκα, ένα παιδί νέο με πολλές φιλοδοξίες. Σήμερα δεν τον είχαμε μαζί μας. Να περαστικά και να έρθει γρήγορα στα γήπεδα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου. Πιστεύω ότι κάνουμε πραγματικά τεράστιο αγώνα. Πάλι τα πράγματα μας πήγαν πολύ ανάποδα. Ενώ είχαμε το πάνω χέρι στο παιχνίδι πριν τη λήξη του ημιχρόνου με ένα χαζό πέναλτι, με ένα λάθος. Για μας ισοφαριστήκαμε, βγήκαμε από τα αποδυτήρια και φάγαμε κατευθείαν γκολ που δεν το περιμέναμε και ωστόσο η ψυχολογία μας έπεσε κατακόρυφα. Ωστόσο νομίζω βρήκαμε τη δύναμη και αποδείξαμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα. Καταφέραμε, σοφαρίσαμε γρήγορα και μετά προσπάθησαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Ωστόσο εντάξει, παίζουμε για μια εξίσου πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες του πρωταθλήματος όπως είμαστε και εμείς. Και πιστεύω ότι αν και δεν μας το σκορ θα μπορούσε να ήταν υπέρ μας, πιστεύω ότι είναι δίκαιο.